δοξάζεσαι. Το λέμε προκειμένου να κοινωνήσουμε όταν ετοιμαζόμεθα από βραδείς. Ότι δηλαδή η μετάληψη του σώματος και αιματός του Χριστέ είναι πηγή αγαθών. Και για μένα είναι φως και ζωή και απάθεια. Και ότι γίνεται αφορμή, αιτία να έχω επιδόσεις προκοπής πνευματικότερας. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε ότι η Θεία Κοινωνία οδηγεί στην απάθεια. Δηλαδή ένας καρπός της συχνής Θείας Κοινωνίας είναι και η απάθεια. Αλλά τι ακριβώς είναι η απάθεια? Αυτό ακριβώς θα δούμε στη συνέχεια του σημερινού και τελευταίου θέματος ως προς το τι είναι πνευματική ζωή. Τελευταίου εννοώ δηλαδή σαν ένα εισαγωγικό το τι είναι πνευματική ζωή. Γιατί τα παρακάτω θέματα που θα ακολουθήσουν αναφέρονται εις τα επιμέρους σημεία της πνευματικής ζωής, χωρίς φυσικά πάλι και να τα εξαντλήσουμε. Ο Ευάγριος ο Ποντικός χαρακτηρίζει την απάθεια σαν άνθος της πρακτικής της ζωής και την αγάπη σαν εγγόνι της απαθίας. Λέγει χαρακτηριστικός: απαθίας έκγονον αγάπη. Εγγόνι της απαθίας είναι η αγάπη. Απάθεια δε έστι άνθος της πρακτικής. Η απάθεια δε είναι το λουλούδι της πρακτικής αρετής, της πράξεως. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι κάθε αγώνας μας συγκεντρούνται στο σημείο αυτό. Πώς θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε αυτή την απάθεια, από την οποία αφορμάται ο άνθρωπος δια πολύ υψηλά πνευματικά κατακτήσεις. Είναι το επιθυμητόν επίπεδο. Αλλά τι είναι απάθεια? Καταρχάς, όταν λέμε απάθεια εννοούμε την απουσία των παθών. Πρέπει βέβαια να διασαφίσουμε ότι δεν είναι απάθεια αυτό που συνήθως λέμε στη γλώσσα μας αδιαφορία, όταν λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι απαθής, δηλαδή αδιάφορος, δεν τον νοιάζει. Παίρνει του γείτονα το σπίτι φωτιά και το απολαμβάνει χωρίς ούτε καν να ενδιαφερθεί, να τρέξει, να φωνάξει. Δεν είναι αυτό η απάθεια, η αδιαφορία, αλλά είναι η απουσία των παθών, δηλαδή ότι λείπουν τα πάθη. Είναι η μεταστροφή της ψυχής του ανθρώπου από των πονηρών παθών εις την κατά Θεόν έξιν και συνήθεια. Είναι αυτό το θείον πάθος η απάθεια. Είναι το θείον πάθος το οποίο αντικαθιστά και εξαφανίζει το πάθος της σαρκός και φέρει αντί εκείνου που φέρνει τις κακίες, φέρει το πλήθος των αρετών. Και συνεπώς η απάθεια δεν είναι μόνο η απουσία των παθών, αλλά είναι και η παρουσία πασών των αρετών. Δηλαδή η απάθεια είναι η κατάσταση εκείνη, η θετική και η αρνητική. Αρνητική μεν σαν απουσία των παθών, θετική δε σαν παρουσία των αρετών. Ποιος δεν θα θέλει να φτάσει εκεί? Γι' αυτό σας είπα ότι η απάθεια είναι το επιθυμητό επίπεδο που όλοι θέλουμε να φτάσουμε, χωρίς όμως ωστόσο να είναι το επίπεδο αυτό ο τελικός σκοπός της πνευματικής ζωής. Είναι απλώς ένα μεταβατικό στάδιο. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σχετικά με την απάθεια ότι τας αρετάς κόσμον έχει. Ότι δηλαδή
η απάθεια έχει στολίδι της, κόσμος θα πει στολίδι, έχει στολίδι της τις αρετές. Προκειμένου, αγαπητοί μου, ο άνθρωπος να φτάσει στην επιθυμητή αυτήν απάθεια, μετέρχεται διάφορα στάδια, διαφόρους φάσεις ή αν θέλετε ακόμη διαφόρους βαθμούς απαθίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ενώ έχει αρχίσει και κάνει μια προσπάθεια εξουδετερώσεως των παθών ότι είναι στο μηδέν, αλλούτε πάλι να πούμε ότι έφτασε στην τελική βαθμίδα της απαθίας. Μεταξύ λοιπόν αυτών των ακραίων καταστάσεων, του ξεκινήματος και της τελειότητος, κατάνθρωπων τελειότητος, υπάρχει μία κλιμάκωση. Υπάρχουν τέσσερα στάδια, τέσσερις βαθμοί, και είναι οι εξής. Πάντα κατά τον Άγιον Μάξιμον τον ομολογητήν, ο πρώτος βαθμός είναι η παντελής αποχή των κατενέργειων κακών. Προσέξτε και παρακολουθήσατε εδώ. Θα μας βοηθήσει πολύ να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε, και εδώ πια θα φτάσουμε να καταλάβουμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός των θεμάτων. Όχι ίσως να τα συγκρατήσουμε όλα αυτά γιατί είναι πολλά, αλλά να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να σταματούμε. Να βγούμε από την πλάνη ότι είμαστε φτασμένοι πνευματικοί άνθρωποι. Να βγούμε. Αλλά να ελεηνολογούμε τον εαυτό μας ότι είναι θαθροί. Και αυτό να μην το λέμε με μία ταπεινοσχημοσύνη. Δήθεν ότι είμαι θα ταπεινοί άνθρωποι, γι' αυτό το λέμε. Αλλά γιατί έχουμε μία βαθιά συνείδηση ότι είμαι θα ελεηνοί άνθρωποι. Λοιπόν, ο πρώτος βαθμός απαθίας είναι το να απέχει κανείς από τις πονηρές πράξεις και μόνο, τίποτε άλλο. Η αποχή των κατενέργειων κακών. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που θα λέγαμε δεν κλέπτω, δεν κλέπτω, δεν κακολογώ, δεν αδικώ, δεν χτυπώ, δεν βρίζω κλπ. Με άλλα λόγια, εξωτερικώς δεν κάνω καμία ενέργεια κακή. Είναι ο πρώτος βαθμός απαθίας. Αλλά ο πρώτος. Ξέρετε πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι, μακάρι και να φτάναν, νομίζουν πολλές φορές ότι φτάνουν. Αλέστο, αλέστο, ότι φτάνουν και νομίζουν ότι εδώ υπάρχει η τελειότητα. Ότι δεν έκανα αυτό, δεν έκανα εκείνο, δεν έκανα εκείνο. Είναι πάρα πολύ μακριά. Θα τρομάξετε παρακάτω που φτάνει. Ο δεύτερος βαθμός απαθίας είναι η παντελής κατά διάνοιαν περί την των κακών συγκατάθεση αποβολή λογισμών. Ενώ στο πρώτο στάδιο έχουμε το να μην κάνω τίποτε εξωτερικός κακό, περί την κάποιος μου προκάλεσε ένα κακό και εγώ δεν θυμώνω. Προσέξτε με, δεν θυμώνω. Δεν οργίζουμε, δεν καταφέρομαι εναντίον του. Είναι ο πρώτος βαθμός απαθίας. Μέσα μου όμως βράζω. Βράζω, έχω λογισμούς, σκέπτομαι ό,τι σκέπτομαι. Δεν έκανα τίποτα, ούτε φάνηκα. Μέσα μου βράζω, στο πετσί μου. Αλλά πάω τώρα στον δεύτερον βαθμό. Ο δεύτερος βαθμός είναι να αποβάλω αυτήν την κατάσταση που υπάρχει μέσα μου. Να αποβάλω αυτούς τους λογισμούς. Να αποβάλω, με άλλα λόγια, τη συγκατάθεση των καταδιάνοιαν κακών λογισμών. Δηλαδή, να μην επιτρέπω. Προσέξτε, θα έρχονται να με ενοχλήσουν οι λογισμοί και οι επιθυμίες. Αλλά εγώ θα λέγω όχι. Οπότε, αυτό είναι το δεύτερο στάδιο. Να οχυρωθώ και να καταφέρω να λέγω το όχι σε όλα αυτά. Τρίτο στάδιο. Η κατεπιθυμία περί τα πάθη
παντελής ακινησία. Εδώ τώρα, στο τρίτο στάδιο, δεν έρχομαι να πω το όχι σε κάτι που με ενοχλεί, να μου λέει μέσα μου κάτι, εκδικήσου, και να λέω όχι. Σκέψου το κακό, να λέω όχι. Να έρχονται πονηρές σκέψεις, ποικίλης μορφής πονηρές σκέψεις, και να λέγω, φύγετε από εδώ πονηρές σκέψεις, δεν θέλω να σας βλέπω. Τώρα το τρίτο στάδιο είναι να μην υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ούτε καν ο πειρασμός να μην υπάρχει. Τίποτα. Ούτε ο πειρασμός. Το τρίτο στάδιο. Και το τέταρτο στάδιο, η καταυτής της ψηλής των παθών φαντασίας παντελής κάθαρσης. Με το μυαλό μας, όταν μας λέει ο άλλος ότι έκανα, ξέρεις, χθες το βράδυ έκανα αυτή την αμαρτία. Στο μυαλό μας δεν πάει πάντοτε η εικόνα του τι αμαρτία έκανε, αφού μας διηγείται. Λοιπόν, το τέταρτο στάδιο είναι να μην βάλει το μυαλό μου ούτε την εικόνα. Δηλαδή, προσέξτε, όχι να μην επιθυμήσω πονηρά, όχι να έχω τη δύναμη να πω το φύγε, ούτε καν να μπει με στο μυαλό μου. Όπως το μικρό παιδί δεν μπαίνει καθόλου τίποτε στο μυαλό του άμα δει κάτι πονηρό. Πάρτε ένα μικρό παιδάκι 2 ετών και κάντε μια πονηρή πράξη μπροστά του. Δεν θα βάλει τίποτε στο μυαλό του πονηρό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Αυτό είναι τώρα η τετάρτη βαθμής πνευματικότητας, απαθίας εις τον άνθρωπο. Τι θα έλεγατε, είναι απλό ή είναι δύσκολο? Και αν παρακαλώ, είναι κάτι πολύ πέρα από μας και ο δρόμος μακρύς, τότε πέστε μου όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο ή στην ανθρωπίνη τελειότητα. Αλλά ίσως με όλα αυτά τα οποία λέμε να δημιουργηθεί η εικόνα, η εντύπωση ότι είναι πολύ μακρινά και πολύ υψηλά αυτά και ότι εμείς πάρα πολύ απέχουμε, ότι αν θέλετε ίσως δεν είναι για μας τους ανθρώπους. Μην το πούμε ποτέ αυτό, αγαπητοί μου. Ενθυμίστε, σας είχα πει ότι την περασμένη φορά ότι η πνευματική ζωή, η νηπτική ζωή δεν είναι μόνο για τους μοναχούς, δεν είναι μόνο για τους αναχωρητάς, αλλά είναι δια πάντα χριστιανών. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, συγγνώμη, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απάθεια γούν εν ανθρώπης ουκ αγγέλων, αλλά ανθρωπίνη. Η απάθεια, λέει στους ανθρώπους, δεν είναι των αγγέλων απάθεια, αλλά είναι ανθρωπίνη απάθεια. Και πολύ ωραία σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις των τελευταίων τόμων που εξεδόθη, των 53, στην ερμηνεία του τετάρτου ψαλμού, σελίδα 172 αυτής της εκδόσεως των Αθηνών, λέγει το εξής. Ερμηνεύει, σας είπα, τον δέλτα ψαλμών, ότι «Σύ κατά μόνας πελπίδι κατόχης άσμε» είναι «Τι δε εστίν κατά μόνας», τι θα πει αυτό που λέγει ο ψαλμός «Ότι μένω μόνος μου»? «Των πονηρών χωρίς», απαντάει. «Επιμέσης πόλεως, ερημίας διώκων», είναι το να χωριστείς από τα πονηρά πράγματα. Και μην νομίσεις, λέγει, ότι αυτό θα το πετύχαινες σε κάποια ερημιά, αλλά επιμέσης πόλεως ερημίας διώκων. Να επιδιώκεις αυτήν την ερημία και την μοναξιά μακριά από το κακό, στη μέση της πόλεως, εις τη μέση της ζωής, εις τη μέση της κοινωνίας, εις τη μέση των θορύβων και των πραγμάτων και των υποθέσεων. Πώς δέστε τούτο, πώς, λέει, θα το επιτύχεις, πώς είναι αυτό δυνατόν? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, εάν τους πονηρούς φεύγεις, εάν τους αγαθούς διώκεις. Όταν από τη μια μεριά αποφεύγεις πονηρά πράγματα και πονηρούς ανθρώπους, και από την άλλη μεριά, εάν επιδιώκεις αγαθά πράγματα και αγαθούς ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι
Ούτε τα πονηρά πράγματα αποφεύγουμε, ούτε τους πονηρούς ανθρώπους. Περιέργως τους έχουμε μέσα στο πρόγραμμα της ζωής μας. Είτε διότι ντρεπόμεθα να τους πούμε να απομακρυνθούν ή να απομακρυνθούμε εμείς, είτε διότι έχουμε κάποια συμφέροντα από αυτούς, είτε διότι θα θέλαμε να έχουμε ένα συμβιβασμένο χριστιανισμό, να έχουμε και λίγο από τον κόσμο αυτόν τον μακράν του Θεού. Ό,τι θέλετε πείτε, το γεγονός είναι ότι δεν απομακρυνόμεθα από τον κόσμο των πονηρών. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν θες πραγματικά να επιτύχεις αυτήν την κατάσταση της απαθίας, πρέπει να φεύγεις από τους πονηρούς αλλά και να επιδιώκεις τους αγαθούς. Ούτω γαρ, ακούστε ωραία σκέψη, ούτω γαρ πλοίο να καρπώσει τον εν τεσσερίμης ασφάλεια. Με τον τρόπον αυτόν θα επιτύχεις και θα ωφεληθείς πολύ περισσότερον από εκείνους οι οποίοι καταφεύγουν εις την ερημία, εις την έρημον. Ούκ εντι των βλαπτών των φυγημόνων, αλλά και εντι των ωφελούντων κοινωνία. Όχι μόνο θα αποφύγεις όπως εκείνοι στην έρημο από εκείνους οι οποίοι βλάπτουν, αλλά και θα ωφεληθείς από εκείνους οι οποίοι πραγματικά ωφελούν και που δεν θα τους είχαν οι ερημίτες στην έρημο. Βάζει δηλαδή τον άνθρωπο της πόλεως, εάν επιτύχει την κατάσταση αυτή, πιο πάνω ακόμη και από τους ερημίτες. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την ερημία, αυτή την ζωή της απαθίας ακόμη και μέσα στην ζωή των θορύβων και των πολλών αμαρτιών. Όπως και προηγουμένως είπα και την περασμένη φορά, η νύψης είναι μία μέθοδος πνευματικής ζωής. Ποιο σκοπό έχει όλο αυτό το διάγραμμα που δώσαμε πνευματικής πορείας, πού πρέπει να φτάσει? Λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο ότι η προσευχή, η νηστεία, εαγρυπνίε και όλε εχριστιανικέ ασκήσεις, και τι είναι άριστε καθε αυτάς, από μόνες τους είναι πολύ καλές, ουδόλως αντιπροσωπεύουν μόνο των σκοπών της χριστιανικής ζωής. Όταν θα ήθελες να απομονώσεις μία αρετή, την προσευχή ή την νηστεία ή την αγρυπνία, καμία από αυτές τις αρετές δεν θα μπορούσε να αντιπροσωπεύσει των σκοπών της χριστιανικής ζωής. Απλώς είναι απαραίτητα μέσα αυτού του σκοπού. Διότι ο αληθής σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος δια της εν Χριστώ ζωής. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Ησύχιος ο Σιναίτης, ότι όταν θα φτάσουμε στην απάθεια, δια απαθίας δε εγίνεται νημήν η αγάπη, με την απάθεια πετυχαίνουμε την αγάπη, και ομένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εκείνος που έχει την αγάπη, την τελή αυτή αγάπη, αυτός λέει μένει στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Δηλαδή έφτασε ο άνθρωπος να ενωθεί μετά του Θεού. Είναι η Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός της πνευματικής ζωής. Ποτέ μη πείτε έκανα λαϊμοσύνη και είμαι εντάξει. Ποτέ μη πείτε έκανα προσευχή και είμαι εντάξει. Ποτέ μη πείτε ενίστευσα ή γρύπνησα ή πήγα στη λειτουργία και είμαι εντάξει. Αυτό το εντάξει να φύγει από τη ζωή μας. Να μην το πούμε ποτέ στη ζωή μας. Αλλά θα επιδιώκουμε τη συνάντησή μας με τον Θεό, να γίνουμε κατοικητήρια αυτού του Αγίου Θεού. Και τότε με πολύ μετριοφροσύνη, γιατί τότε αυτομάτως χάνουμε πάλι τον Θεό. Μένει ένα τελευταίο σημείο της πνευματικής ζωής, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να προσέξουμε, γιατί αναφέρεται στην αφετηρία.
αυτής ταύτης της πνευματικής ζωής. Το πώς γεννιέται η πνευματική ζωή. Είπαμε πώς γεννιέται, όχι πώς εφαρμόζεται. Εδώ προσέξτε πολύ. Αυτό το ρολόι το αγόρασα. Δεν το γέννησα. Ένα παιδί γεννώ. Ένα αντικείμενο το κατασκευάζω, το πουλώ ή το αγοράζω. Συνεπώς και η πνευματική ζωή δεν είναι μια υπόθεση ποιητική. Είναι μια υπόθεση γεννητική. Μην νομίσετε ότι αν πάρετε μερικά στοιχεία, αυτά τα στοιχεία, αν τα εφαρμόσετε όπως ακριβώς μια συνταγή του γιατρού, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε την πνευματική ζωή. Δεν είναι υπόθεση συνταγολογίου η πνευματική ζωή. Είναι υπόθεση να γεννηθεί μέσα μας η πνευματική ζωή. Και τότε ερχόμεθα στο θέμα πώς γεννάται η πνευματική ζωή. Διότι, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός, πολλοί ζητήσουσιν εισελθήν και ούκ εισχύσουσιν. Πολλοί θα ζητήσουν να μπουν μέσα στη Βασιλεία, μέσα στην πνευματική ζωή, αλλά δεν θα μπορέσουν. Γιατί δεν θα μπορέσουν? Γιατί ακριβώς δεν ξεκίνησαν από τη γέννηση της πνευματικής ζωής. Έμειναν με τις ρετσέτες, δηλαδή τις συνταγές και το τεχνικό μέρος της πνευματικής ζωής. Το τεχνικό μέρος είναι οι σκαλοσιές, να οικοδομήσουμε την πνευματική μας ζωή. Αλλά δεν αποτελούν οι σκαλοσιές την οικοδομή. Προς τούτο θα μας βοηθήσουν δύο υπέροχοι στίχοι της Οδής του Ισαΐου από την Παλαιά Διαθήκη. Ο πρώτος στίχος λέει το εξής. Είναι η πέμπτη οδή από τα 9 οδάς που μπορείτε να βρείτε και μέσα στο ορολόγιό σας. Του Αβακούμ η τετάρτη, η πέμπτη είναι του Ισαΐου, η έκτη είναι του Ιωνά, η εβδόμη, η οκτώη είναι των τριών παιδών και η ενάτη της Θεοτόκου. 9 οδές. Από την πέμπτη λοιπόν οδή του Ισαΐου, ο πρώτος στίχος. Και ως η οδύνουσα εγγίζει του τεκίν και επί τη οδύνη αυτής εκέκραγεν ούτως εγεννήθη μεν το αγαπητός. Δηλαδή, κι όπως εκείνη που κυλοπονάει πλησιάζει να γεννήσει και μέσα στον πόνο της έβγαλε κραυγή, έτσι γυρίκαμε κι εμείς για τον αγαπημένο σου. Ο δεύτερος στίχος. Δια των φόβων σου Κύριε εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας ο επιείσαμεν επί της γης. Σας το αποδίδω. Δια των φόβο σου Κύριε που μπήκε μέσα μας ο φόβο σου εν γαστρή ελάβομεν. Επήραμε το φόβο σου μέσα στην κοιλιά μας για να γεννήσουμε και οδηγήσαμε, πονέσαμε τον πόνο που πονάει η γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει και ετέκομε και γεννήσαμε πνεύμα σωτηρία. Αυτό ακριβώς που δουλέψαμε ο επίησαμε επί της γης. Πάμε στη γη. Όπως είδατε και οι δύο στίχοι αναφέρονται πάνω σε γέννηση και μάλιστα με όλη τη διαδικασία μιας γεννήσεως, με την κυοφορία, με την σύλληψη, την κυοφορία, τους πονόκυλους και την γέννηση. Όλη αυτή η διαδικασία αναφέρονται σε αυτούς τους δύο στίχους για να μιλήσουμε για την πνευματική ζωή. Είδατε καθαρά ότι δεν είναι μια υπόθεση συνταγών, όπως λέγαμε προηγουμένως, αλλά υπόθεση γεννήσεως. Αλλά για να δούμε αυτούς τους δύο στίχους πιο αναλυτικά. Ο πρώτος στίχος που λέγει ότι
όπως αυτή που κυλοπονά και πλησιάζει να γεννήσει και στον πόνο της φώναξε. Έτσι γινήκαμε κι εμείς για τον αγαπητόν σου. Αυτός ο στίχος εκφράζει έναν βαθύτατον και οδυνηρότατον πόθον. Όπως τα ξέρετε, ένας πόθος είναι κάτι που πολύ το θέλουμε, αλλά και ταυτόχρονα πολύ πονάμε. Όποιος το αρνείται αυτό, δεν έχει τίποτα νιώσει στη ζωή του. Ο πόθος πάντα συνοδεύεται με αυτά τα δύο στοιχεία, της επιθυμίας και του πόνου. Ή αν θέλετε, της αγάπης και του πόνου. Το πρόσωπο, γιατί λέει στον αγαπητό σου, γινήκαμε, έτσι λέει γινήκαμε, είναι μια παρομοίωση. Όπως η γυναίκα έτσι, έτσι και εμείς για τον αγαπημένο σου. Πού λέει την οδή του ο Ισαΐας? Την λέγει στον Θεόν. Και ποιο είναι από το πρόσωπο του ηγαπημένων αφού αποτείνεται εις τον Θεόν? Είναι το πρόσωπο εκείνο που προκαλεί τον πόθον και τον πόνον και που δεν είναι άλλο παρά αυτός ο Υιός του Θεού, ο Χριστός. Παραβάλλατε την περίπτωση, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα τη βάπτιση στο όρος Ταβόρ. Παραβάλλατε. Είναι λοιπόν ο ηγαπημένος του Θεού, αυτός ούτως ο Θεός. Τώρα ο άνθρωπος, όταν αρχίσει να νιώθει τον Θεό, και μάλιστα αυτό το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο αρχίζει να μπαίνει μέσα στη ζωή του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται εκείνα που αισθάνεται η γυναίκα που κυλοπονά προκειμένου να γεννήσει. Εκείνο το ούτως εγεννήθημε το αγαπητό σου, το ούτως, το έτσι, είναι μια εικόνα που την παίρνει από την γυναίκα, την κυοφορούσα, για να εκφράσει αυτά τα πολύ 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 δυνατά αισθήματά του ο προφήτης. Όπως και κάθε ψυχή που έχει μέσα της βάλει τον Χριστόν. Γι' αυτό το λόγο ο πόθος αυτός για τον Χριστόν εξπά, και δεν είναι υπερβολή, εις κραυγήν. Ούτω λέγει, και όπως λέει, κράζει η γυναίκα. Η γυναίκα η οποία γεννά, την ώρα που γεννά φωνάζει. Έτσι λέει κι εμείς γεννήκαμε. Η ψυχή που αγαπά πολύ τον Χριστόν φωνάζει. Φωνάζει πραγματικά, χωρίς κανείς να είναι τρελός, φυσικά. Γι' αυτό ο προφήτης ο ίδιος θα πει λίγο πιο κάτω: άσο δει το ηγαπημένο άσμα του αγαπητού μου, θα ψάλω, λέει, το αγαπημένο μου τραγούδι στον αγαπημένο μου. Το αγαπημένο μου τραγούδι στον αγαπημένο μου. Έτσι, άσο δει το ηγαπημένο άσμα του αγαπητού μου. Η αφετηρία λοιπόν αυτού του πόνου δεν είναι παρά αυτός ούτως ο Χριστός. Όταν ο Χριστός μπει μέσα στην καρδιά, προκαλεί αυτό τον πόνο και αυτό τον πόθο. Αυτή τη διεργασία της κυοφορίας του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την επιτελεί αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Ακούστε εδώ ένα μυστήριο, ένα μυστήριο καταπληκτικό. Γι' αυτό σας είπα, δεν είναι συμβουλές η πνευματική ζωή. Μέχρι σε ένας βαθμό είναι συμβουλές η πνευματική ζωή. Εγώ αυτή τη στιγμή που σας λέγω αυτά τα πράγματα, να μένω τελείως ξένος, να σας δίνω μόνο συμβουλές, και ενώ να μένω εγώ ολότελα ξένος από την πνευματική ζωή, μέσα στις καρδιές των ακροατών, όχι ίσως όλων, να γεννιέται αυτή η κατάσταση και να δημιουργείται. Είναι γέννηση, πάρτε το είδηση. Εάν όμως ο Χριστός είναι η αφετηρία μέσα στην καρδιά, τότε τίθεται το ερώτημα: τι μένει για τον άνθρωπο? Διότι όταν ξεκινά ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, στην ανθρώπινη ψυχή, το θέμα της πνευματικής ζωής, τότε για τον άνθρωπο τι μένει? Δεν υπάρχει
η προσωπική του, η δική του εργασία, η ελευθερία που πηγαίνει. Αγαπητοί μου, πρέπει να σας πω ότι για τον άνθρωπο μένει μία μυστική, αποκλειστικά προσωπική, μυστηριώδης προαίρεση που τελικά έχει τον λόγον να πει στον Χριστόν: γεννήσουμε στην ψυχή μου ή μη γεννηθείς. Είπα μυστική και αυστηρά προσωπική. Σας βεβαιώνω, είναι ένα μυστήριο το οποίο ερευνώ χρόνια, θα ερευνώ όσο ζω, ουδέποτε θα λύσω. Θα ερευνούν οι άνθρωποι όσο υπάρχουν και ουδέποτε θα λύσουν. Πώς ακριβώς το ξεκίνημα μπορεί να γίνει από αυτόν τον ίδιο τον Θεό μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και ταυτοχρόνως των λόγων, τον αρχικό να τον έχει η προαίρεση, η αγαθή του ανθρώπου. Πώς γίνεται? Διότι θα το ξέρετε πολύ καλά και γι' αυτό είπα μυστικό και μυστηριώδες. Βλέπετε, ο ληστής επί του Σταυρού τελευταία στιγμή μετανοεί, και τι μετάνοια μάλιστα. Και ο Ιούδας, ο κεκλημένος μαθητής, αρνείται. Οι Φαρισαίοι πεπαιδευμένοι, τους βλέπετε, ότι ξέρουν πολύ καλά τον νόμο, αρνούνται. Και οι τελώνε και έπορνε τα πρόσωπα αυτά που απεκλείονται από τους Φαρισαίους ότι ποτέ θα μπορούσαν να σωθούν, σώζονται. Αποδέχονται το κηρύγμα του Χριστού. Τι γίνεται με στην καρδιά? Είναι κάτι καταπληκτικό. Τι ξεκινάει λοιπόν? Ξεκινάει η χάρη του Θεού με στην καρδιά. Μα αν ξεκινάει η χάρη του Θεού με στην καρδιά, πώς θα ξεκινήσει αν δεν έχει την προαίρεση του ανθρώπου? Αν ξεκινάει η προαίρεση του ανθρώπου, πώς θα μπορούσε τέτοια να είναι αφού έχουμε διαφθαρμένους ανθρώπους? Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Είναι ένα μυστήριο. Είναι ένα θαύμα που ανήκει μόνο στο Θεό. Εκείνος ξέρει το μυστικό αυτό. Μόνο εκείνος το ξέρει. Ξέρω μόνο τούτο, ότι η πνευματική ζωή είναι υπόθεση που γεννιέται μέσα στην καρδιά. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Ο δεύτερος στίχος από τους δυο που σας ανέλησα του Ισαΐου του προφήτου εκφράζει τώρα αυτή τη διαδικασία της πνευματικής γεννήσεως, δηλαδή της πνευματικής ζωής. Ο πρώτος στην αφετηρία, ο δεύτερος στην διαδικασία. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας κάνει μια θαυμασή ανάλυση του όλου θέματος. Μας λέγει ότι ο νους του ανθρώπου και η καρδιά του μοιάζουν με μια μήτρα, μέσα στην οποία μήτρα εισέρχεται ο λόγος του Θεού ως σπέρμα. Δηλαδή βλέπετε, μιλώ με τη γλώσσα της γεννήσεως, συλλήψεως γεννήσεως. Μήτρα η ψυχή και η καρδία του ανθρώπου και δέχεται το σπέρμα του Θείου Λόγου. Γι' αυτό και λέγει ο Χριστός στην παραβολή: εξήλθεν ο Σπύρον, του Σπύρε των σπόρων αυτού. Βλέπετε, όσο πιο πολύ κανείς βαθαίνει στην πνευματική ζωή, τόσο βλέπει το Ευαγγέλιο βαθύτερα και βαθύτερα. Αυτή την παραβολή, γιατί παρομοιάζεται ο Λόγος του Θεού με σπόρον, με σπέρμα, ίσως μέχρι τώρα να μην ξέρατε γιατί. Χίλιες άλλες ερμηνείες θα μπορούσαν να δοθούν. Είμαι σίγουρος, ίσως αν όχι όλες οι κυρίες οι περισσότερες, δεν θα ξέρατε ότι αυτή η παραβολή παρομοιάζεται, συγγνώμη, ο Λόγος του Θεού παρομοιάζεται στην παραβολή με σπόρον, με σπέρμα, εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των σπόρων αυτού, διότι ο σπόρος πίπτει στη γη και βλαστάνει και έχουν μία γέννηση. Έτσι και ο σπόρος του Θεού είναι αυτός ούτως ο λόγος. Ποιος λόγος? Ο Χριστός λέγει ο λόγος του Θεού, αλλά ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Και δεν είναι ο λόγος αυτά τα γραμμένα σε μια κόλλα χαρτί, σε ένα βιβλίο,
μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι τα γράμματα. Είναι αυτός ούτως ο ζών λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Και έρχεται δίκην σπέρματος να πέσει μέσα στη μήτρα της ανθρωπίνης καρδίας και να τον κυοφορήσει των σπόρων η ανθρωπίνη καρδία. Εκεί να κυοφορηθεί, να αρχίσει να αυξάνει αυτό το σπέρμα, ο λόγος, να μεγαλώνει και κατόπιν έρχεται η ώρα της γεννήσεως. Δηλαδή, όλη η διαδικασία της γεννήσεως, ο πόνος που γεννάει κανείς, τι γεννάει, τη σωτηρία. Θα ξαναπώ τους στίχους. Και οδυνήσαν εγαστρή ελάβαμε. Δεν είναι δικά μου λόγια. Καθαρά η Αγία Γραφή. Εγαστρή ελάβαμε. Πήραμε, λέει, μέσα στα σπλάχνα μας, στην καρδιά μας. Γιατί είναι πνευματικό το θέμα. Και οδυνήσαμε. Πονέσαμε. Γιατί πονέσαμε, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και ετέκομεν, ύστερα να γεννήσουμε. Τι ετέκομεν, τι γεννήσαμε, πνεύμα σωτηρίας. Να η σωτηρία. Το τέρμα της πνευματικής ζωής, η σωτηρία. Αλλά για να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία εν εκτάσει. Όταν σπαρεί ο λόγος του Θεού μέσα στην καρδιά, αυτή τη στιγμή φερειπεί, ακούτε το λόγο του Θεού. Τον ακούτε υπό την μορφή λέξεων και ήχου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτός ούτως ο ζών λόγος μπαίνει στην καρδιά σας. Τότε συλλαμβάνεται μέσα στην καρδιά ο φόβος. Ο φόβος. Όταν θα ακούσετε ένα λόγο Θεού θα πείτε, Θεέ μου, πού βρίσκομαι. Αυτός ο φόβος έχει βέβαια πολλά στάδια. Κανείς φοβάται λίγο, περισσότερο ή πολύ. Όταν χρονίζει αυτός ο φόβος μες στην καρδιά, τότε συλλαμβάνεται η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λέγει η Αγία Γραφή, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Σοφία στους Εβραίους σημαίνει όχι αυτό το προϊόν της νοήσεως, αλλά η πρακτική ζωή, η αρετή, η αγιότητα. Συνεπώς, αρχή της πνευματικής ζωής είναι ο φόβος του Κυρίου, ο φόβος του Θεού, που είναι και το ξεκίνημα αυτής της πνευματικής γεννήσεως. Θυμίστε το διάγραμμα της που δώσαμε, της πνευματικής πορείας του Αγίου Ισυχίου του Συναήτου. Πίστης, φόβος, πίστης οδηγεί στον φόβο, ο φόβος οδηγεί στην τήρηση των εντολών και ούτω καθεξής, στην απάθεια, στην αγάπη. Ώστε φόβος και αγάπη, να πάρω αυτά τα δύο σημεία τώρα, είναι δύο αδέλφια που εκειοφορήθησαν στην μήτρα της ψυχής με γεννήτορα τον Λόγο του Θεού, δηλαδή τον ανθρωπίσοντα λόγων. Και αυτή η σύλληψη θα γεννήσει το πνεύμα της σωτηρίας, όπως αναφέραμε. Για να πάρετε μια εικόνα, ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Γαλάτας, τεκνία μου, παιδάκια μου, όχι τέκνα μου, τεκνία μου, παιδάκια μου. Το λέει χαϊδευτικά. Είναι δε η μόνη λέξη που υπάρχει στον Απόστολο Παύλο. Η μόνη φορά. Ενώ στον Ευαγγελιστή Ιωάννη στις επιστολές του εμφανίζεται πολλές φορές, στον Απόστολο Παύλο μόνο μία φορά. Τεκνία μου, παιδάκια μου, ους πάλι οδύνω, που πάλι κυλοπονώ, ας άχρης έως ου μορφωθεί Χριστός εν ημί, έως ότου λέει μορφωθεί Χριστός εσάς. Και εδώ έχουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, ο Παύλος συνέλαβε το ποιμαντικό του έργο με την κοιλία του, δηλαδή με άλλα λόγια στα σπλάχνα του, για να γεννήσει τα πνευματικά του παιδιά. Μάλιστα σε αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι ενώ η γυναίκα μια φορά κυλοπονάει για ένα παιδί που θα γεννήσει, και μια φορά το γεννά και δεν ξαναπονά. Ενώ ο Παύλος λέει πάλιν οδύνω, πάλι ξαναπονώ. Γιατί η πνευματική γέννηση δεν τελειώνει ποτέ. Όταν το παιδί, το πνευματικό παιδί δεν πάει καλά,
σαν να ξαναμπαίνει πάλι εις την πνευματική μήτρα του ποιμένος, του πνευματικού, και αρχίζουν πάλι οι πόνοι και πάλι αρχίζει να ξαναγεννά αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή, αυτό το παιδί. Γι' αυτό λέγει ους πάλιν οδύνω, που πάλι σας ξανακυλοπονώ. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο που με ενδιαφέρει είναι έως ότου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Αυτό το μορφωθεί, να πάρω το ρήμα μορφώνω, μορφούμε, μορφώνω το λέμε στη γηματική, μορφούμε. Ξέρετε τι σημαίνει? Παίρνω μορφή. Το ρήμα αυτό έχει τη θέση του μόνο στην περίπτωση του εμβρίου. Λέμε το έμβριο μορφούται εις τα σπλάχνα της μητέρας. Θα πει μορφούται, διαμορφούται συνεχώς. Αν θα πάρω το έμβριο ενός μηνός, θα το δω, δεν ξέρω αν ποτέ έχετε δει φωτογραφίες του εμβρίου στα στάδια των 9 μηνών, εκεί θα δείτε πως είναι. Θέλω να πραγματοποιηθεί, τι είναι αυτό, άνθρωπος είναι αυτό. Στους 2 μήνες έχει μια άλλη εξέλιξη, 3 μήνες, 4, έως και φάσει στον 1 μήνα να είναι τέλειος άνθρωπος. Αγαπητοί μου, ο Απόστολος χρησιμοποιεί το ρήμα μορφούμε, ότι εγώ κυλοπονώ για σας, διότι ακόμα δεν κυλοπονήθηκε ο Χριστός μέσα σε σας, και για λογαριασμό σας εγώ κυλοπονώ, έως ότου κυλοπονηθεί ο Χριστός μέσα στη δική σας, τη μήτρα της δικής σας ψυχής. Και μορφωθεί σημαίνει αρχίσετε σιγά σιγά να σχηματίζεστε, να μορφοποιείστε εν Χριστώ, να χριστοποιείστε. Όπως ξέρετε, η πνευματική ζωή δεν είναι ένα θαύμα μιας ώρας, ούτε ενός 24ωρου. Έχουμε ένα μήκος χρονικό. Σήμερα έχουμε αυτή την πρόοδο, αύριο περισσότερα, την άλλη περισσότερα. Είδατε λοιπόν ότι ο Απόστολος χρησιμοποιεί αυτή την εικόνα, την εικόνα της γεννήσεως, με το να βάλει το ρήμα μορφούμε, και ότι το θέμα της πνευματικής ζωής είναι θέμα εσωτερικής γεννήσεως. Αυτό θέλω να καταλάβετε καλά. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής λέγει κάτι πολύ χαριτωμένο. Ο του Θεού Λόγος εφάπαξ κατά σάρκα γεννητής, αΐ γεννάτε θέλων κατά πνεύμα, δια φιλανθρωπίαν της θέλουση, και γίνεται βρέφος εαυτόν εν εκείνης δια πλάτων και σαρετέ. Ο Λόγος του Θεού λέγει, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, μια φορά επήρε ανθρωπίνη σάρκα και γεννήθηκε. Μια φορά. Εν τούτης, αΐ γεννάτε, πάντοτε γεννιέται θέλων κατά πνεύμα. Θέλοντας να γεννιέται πάντοτε κατά πνεύμα. Το κατά πνεύμα σημαίνει με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το υπογραμμίζω με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε, θα σας πω κάτι παρακάτω. Με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι ώστε να γεννιέται σε διαφιλανθρωπία, σε εκείνους που θέλουν. Προσέξτε, σε εκείνους που θέλουν. Εδώ πάλι προαίρεση. Δεν γίνεται τίποτε αν δεν θέλει. Εν τούτης, το ξεκίνημα πάλι το έχει ο Θεός. Πού, πώς? Και δηλαδή το ξεκίνημα το έχει ο Θεός. Το θέλει, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι και το θέλει και το ενεργεί, ξεκινάει από τον Θεό. Πού η προαίρεση, αλλά να μην έρθουμε στο αυτό θέμα. Και γίνεται βρέφος. Βρέφος και να γίνεται ο Χριστός. Εαυτόν εν εκείνης δια Πλάτων τους αρετές. Τον εαυτό του μέσα σε εκείνους που θέλουν γεννιέται για να δημιουργήσει μέσα στη δική του την ψυχή την αρετή, τις αρετές. Όπως αγαπητοί μου, εγεννήθη ο Χριστός εκ της Παρθένου δια Πνεύματος Αγίου, έχει και η πνευματική σύλληψη και μόρφωση. Είπα τώρα το ρήμα μόρφωση, συγγνώμη, το ουσιαστικό μόρφωση. Από το ρήμα μορφούμε που ανέφερα του Αποστόλου Παύλου, σύλληψη και μόρφωση του Χριστού
εις την ψυχή γίνεται δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μιλάμε και περί πνευματικής ζωής. Ενώ γεννιέται ο Χριστός, γεννιέται δια του Αγίου Πνεύματος με την ψυχή και έχουμε εν Χριστώ ζωή και λέγεται πνευματική ζωή. Είτε λοιπόν πούμε χριστιανική ζωή, Χριστός, είτε πούμε πνευματική ζωή, του Αγίου Πνεύματος στη ζωή, είναι το ίδιο πράγμα. Διότι μετέχουν και τα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και ο Υιός και το Πνεύμα του Θεού. Και αναφωνεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος το εξής περίφημο. Αποτείνεται σε γυναίκες. Χριστός εκ Παρθένου, λέγει σε ένα του λόγο. Γυναίκες παρθενεύεται. Είναι Χριστού γέννησθε μητέρες. Ο Χριστός λέγει γεννήθηκε από Παρθένον. Γυναίκες λοιπόν παρθενεύεται για να γίνετε λέγει μητέρες του Χριστού. Πώς θα γίνει μητέρες του Χριστού? Διότι ο Χριστός γεννήθηκε εκ Παρθένου, αλλά τώρα όμως γεννιέται μέσα στις ανθρώπινες ψυχές. Συνεπώς, ενώ τώρα μια φορά γεννήθηκε ο Χριστός, πολλές φορές γεννιέται όμως μέσα στις ψυχές. Και έτσι, ενώ ο Χριστός γεννιέται μέσα στην ψυχή, τι γίνεται ο άνθρωπος? Γίνεται μητέρα του Χριστού. Αφού εκείνον κυοφορεί, γίνεται μητέρα του Χριστού. Πράγματι, προσέξτε με. Η Θεοτόκος πριν συλλάβει ουσιωδώς των λόγων, είπα ουσιωδώς, διότι όταν ο άγγελος της είπε ότι θα γεννήσεις Υιόν, τον Υιόν του Θεού, αυτό το Πνεύμα του Θεού επεσκίασε την Θεοτόκον και αυτός ο λόγος, ολόκληρος ο λόγος, η ουσία του Θεού επεσκέφτει αυτή την Θεοτόκον. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το καταλάβω, το συλλάβουμε. Πάντως σας το αφήνω με την φράση να φύγει, γιατί τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Πριν η Θεοτόκος γεννήσει, συλλάβει των λόγων ουσιωδώς από πλευράς ουσίας, τον είχε συλλάβει πνευματικός, διότι η ζωή της ήταν τέτοια ώστε είχε γίνει σκεύος και δοχείον του Αγίου Πνεύματος, ώστε τώρα να τον δεχτεί και ουσιωδώς. Και τώρα τίθεται το θέμα που μας ενδιαφέρει πολύ. Ποια είναι αυτά τα σημεία της πνευματικής συλλήψεως? Όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά, μια γυναίκα όταν αρχίσει να εγκυμονεί, ξέρει ότι εγκυμονεί. Έχει σημάδια. Προσέξτε με. Σήμερα το θέμα θα έλεγα είναι πιο πολύ για εσάς. Αλλά δεν είναι δικό σας. Γιατί το ίδιο θέμα αναφέρεται και στους άνδρες. Επειδή η πνευματική ζωή αφορά και τον άνδρα και τη γυναίκα, άλλο εάν τα παραδείγματα είναι παρμένα από τη ζωή της γυναικός. Έτσι είναι παρμένα. Δεν τα πήρα εγώ τα παραδείγματα. Προσέξτε, τα παραδείγματα βλέπετε, χρησιμοποιεί ο Πατέρας της Εκκλησίας μας και την Αγία Γραφή. Τα παραδείγματα δεν είναι καθόλου δικά μου. Μπορώ να πω το μεγαλύτερο μέρος το έχω από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγίο Ρήτη. Αυτό μας ενδιαφέρει να ξέρουμε. Υπάρχει πνευματική εγκυμοσύνη. Άρχισε μέσα μου να γεννιέται ο Λόγος του Θεού. Από πού μπορώ να το ξέρω? Υπάρχουν τρία σημάδια. Το πρώτο σημάδι είναι το εξής. Δεν θα σας εξηγήσω πολλά, θέλω όμως να καταλάβετε πολλά. Είναι η έλλειψη ειδονισμού. Η έλλειψη ειδονισμού. Να με συγχωρέσετε που θα μιλήσω λίγο ανοιχτότερα, αν και όχι πολύ. Θέλω να καταλάβετε περισσότερο εσείς. Στην γυναίκα που έχει συλλάβει δεν υπάρχει πλέον επιθυμία. Δεν υπάρχει επιθυμία. Η επιθυμία αυτή δεν υπάρχει και σε εκείνη την ψυχή η σαρκική επιθυμία. Δεν υπάρχει και στην ψυχή που συνέλαβε τον Χριστόν. Ο άνθρωπος ο οποίος αρχίζει μέσα του να έχει την παρουσία του Χριστού, αυτά τα πράγματα πάνε περίπου. Φεύγουν. Δηλαδή, αρχίζει να απουσιάζει η σαρκική επιθυμία.
Βέβαια, εάν αυτό το πράγμα που σας λέγω τώρα δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εάν το πείτε λίγο πιο έξω, στους κοσμικούς ανθρώπους, θα αρχίσουν να το λένε ότι αυτό είναι μία ανικανότητα της γυναικός ή του ανδρός. Ότι πρόκειται περί ανικανότητος. Δεν έχει ικανότητα ο άνθρωπος αυτός. Πρέπει δε να σας πω και το αντίθετο. Πολλές φορές παρατηρείτε εις τους άνδρας κυρίως μία έξαρση γενετήσεως κάπου στα 40 τους, στα 50 τους, στα 60 τους χρόνια. Έτσι που απορούν πολλές φορές οι γυναίκες να λέγουν «Μα τέτοιος άνθρωπος δεν ήταν αυτός, άμα ήταν νέος. Γιατί είναι τώρα?» Να σας πω γιατί είναι. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι έχει ζωή μέσα του από δύο πράγματα. Όταν τρώει καλά και όταν έχει γενετήσεις και επιθυμίες. Άμα αισθάνεται πως έχει αυτά τα δύο, νομίζει ψευδαίσθηση, νομίζει ότι έχει ζωή. Ότι είναι ακμαίος άνθρωπος, έχει ζωή. Εάν χάσει την όρεξή του, όπως θα την έχανε κανείς ίσως νηστεύοντας, ή χάσει την γενετήσια ορμή του, όπως θα την πετύχερε με αυτό που λέμε τώρα, να γεννιέται ο Χριστός μέσα του, νομίζει ότι γέρασε. Ότι πια δεν του μένει παρά να πεθάνει. Και επειδή ο φυσικός άνθρωπος, όχι ο πνευματικός άνθρωπος, ο φυσικός άνθρωπος είναι σαρκικός άνθρωπος, ψυχικός όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν καταλαβαίνει τίποτα, ουδέποτε θα επεδίωχε μια τέτοια ζωή. Αντιθέτως, εάν ποτέ του ελέγεται και του αναφέρεται μια τέτοια ζωή, θα έλεγε ότι πρόκειται περί μιας ανικανότητας και διαστροφής των πραγμάτων. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο άνθρωπος. Θα ευχόμουν να με καταλάβετε. Είναι λοιπόν η έλλειψη αυτής της ειδονικής επιθυμίας. Όπως και στην γυναίκα όταν συλλάβει, εγκυμονεί δηλαδή τώρα, προχωρεί στην εγκυμοσύνη της, απουσιάζει αυτή η επιθυμία. Κάτι παράλληλο υπάρχει και στον πνευματικό άνθρωπο. Μάλιστα θα είναι προσεγμένο, όταν αρχίζει κανείς έτσι μέσα του να αισθάνεται πολύ πνευματικότητα, δεν έχει όρεξη για τέτοια πράγματα. Δεν το θέλει, δεν θέλει. Απουσιάζει αυτή η επιθυμία. Αλλά όχι μόνο η σαρκική επιθυμία, υπάρχουν και άλλες επιθυμίες της ψυχής τώρα, όπως είναι η επιθυμία του πλούτου και η επιθυμία της δόξης. Ο άνθρωπος που αρχίζει να μην θέλει ούτε πλούτον, ούτε δόξα, αλλά και αναστέλλεται η γενετήσια επιθυμία, όχι γιατί είναι γέρος, ούτε γιατί είναι άρρωστος, αλλά γιατί άρχισε να γεννιέται μέσα του ο Λόγος του Θεού, είναι το πρώτο σύμπτωμα, το πρώτο σημάδι πνευματικής γεννήσεως. Θυμήθηκα και κάτι άλλο. Ο Χριστός μίλησε για την πνευματική γέννηση με τον διάλογο με τον Νικόδημο. Όταν του είπε αν κανείς δεν γεννηθεί άνωθεν. Και τότε παρεξήγησε ο Νικόδημος και λέει, δηλαδή εγώ που είμαι γέρος πρέπει να ξαναμπω στην κοιλιά της μητέρας μου? Και του λέγει ο Χριστός, εσύ είσαι ο δάσκαλος του νόμου και δεν το, και το αγνοείς αυτό. Βλέπετε ότι και ο Χριστός μίλησε για αυτή την πνευματική γέννηση. Προχωρώ. Δεύτερο σημάδι πνευματικής γεννήσεως είναι το εξής. Όταν εγκυμονεί η γυναίκα, αυτό το αναφέρει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος, είναι γνωστόν ότι σαφώς το γνωρίζει. Όταν είναι προχωρημένη η κοίησής της, 3, 4, 5 μηνών, σαφώς το γνωρίζει. Από τι το γνωρίζει? Από τα σκυρτήματα του βρέφους μέσα στην κοιλία της. Το βρέφος, το έμβριο, μετακινείται μέσα στην κοιλιά. Θυμηθείτε την περίπτωση όταν η Θεοτόκος επισκέφθη την συγγενή της, την Ελισάβετ. Τι είπε η Ελισάβετ? Ότι εσκύρτησε το βρέφος μέσα στην κοιλία μου ένα γαλιάσι. Αυτό το ένα γαλιάσι σημαίνει με χαρά. Ένα σπαρτάρισμα έκανε. Ποιος? Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος στην κοιλία της μικρός του. Όταν προφήτευε η Άννα την Θεοτόκον, η μία μητέρα στην άλλη, ο Ιωάννης την βιλία της μητρός του προεφήτευε δια τον Χριστό που ήταν στην κοιλία της Θεοτόκου. Τον προανήγγελε και τον χαιρετούσε.
Ήδη από την Βιβλία. Γι' αυτό ακριβώς ο Ιωάννης είναι εκκυλίας μητρός του προφήτης. Προφήτης και Άγιος. Εκκυλίας μητρός. Το λέει για γιατροφή μέσα, το ξέρετε. Εσκύπτσε το βρέφος να γαλιάσει την κοιλία μου. Αυτό λοιπόν το σκύρτημα, αγαπητοί μου, του βρέφους, είναι ένα σημάδι στην γυναίκα ότι εγκυμονεί. Λοιπόν, κατά παρόμοιο τρόπο, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να γεννά μέσα του τον Χριστόν, έχει ανάλογα σκυρτήματα. Τι είναι αυτά τα σκυρτήματα? Είναι τα κινήματα, οι ελάμψεις και οι αστραπές της παρουσίας του Χριστού. Είναι χαρά. Είναι κάτι αισθήματα δυνατά μέσα στην ψυχή, τα οποία δεν μπορεί κανείς να περιγράψει. Είναι βιώματα αυτά τα πράγματα. Και όπως συμπληρώνει ο Μέγας Αθανάσιος, ότι πάντα τα αυτά, λέει, επισυμβαίνουν των καιρών των εορτών και των φωτισμάτων και της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού. Όταν μια γιορτή, όταν κοινωνείς, όταν προσεύχεσαι, όταν υπάρχει ένα γεγονός μεγάλο. Δηλαδή κάτι που μέσα σου αισθάνεσαι αυτά τα σκυρτήματα της πνευματικής ζωής. Είναι αλήθεια άραγε, το καταλαβαίνουμε. Το τρίτο στάδιο είναι η οδύνη, ο πόνος του νου και της καρδιάς. Θα ξέρετε ότι τόσο ο νους όσο και η καρδία έχουν τους λόγους των. Περίπου η καρδία αγαπά, ερωτεύεται, μισεί, φθονεί, ζηλεύει. Η καρδία έχει τους λόγους της. Ο νους πιστεύει, δεν πιστεύει, σκέπτεται, απορρίπτει, παραδέχεται. Έχει αυτός τους λόγους του. Ο νους και η καρδία λοιπόν έχουν τους λόγους των. Καταλαβαίνετε, θέλω να πω τους λόγους των. Αλλά όταν έρθει ο λόγος του Θεού, θα συναντήσει τους δύο χώρους, το νου και την καρδιά, ας τους παρατήσουμε δύο χώρους, που θα βρει ο λόγος του Θεού τους λόγους των δύο χώρων. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Πρέπει να παραμεριστούν αυτοί οι προσωπικοί λόγοι του ανθρώπου, της καρδίας του και του νου του. Οι δισταγμοί, οι απιστίες, μα μου, γιατί, πώς, τι. Αυτά πρέπει να πάρει στην πάντα για να έρθει να εγκατασταθεί και να απλωθεί και να μεγαλώσει όπως το έμβριο, να εκταθεί ο λόγος του Θεού και να καταλάβει ολόκληρο τον άνθρωπο. Αλλά δεν νομίζετε ότι όταν ο λόγος του νου μου και ο λόγος της καρδιάς μου θα πάνε στην πάντα για να δεχτώ ένα ξένο πράγμα, τον λόγο του Θεού, λάμβα κεφαλαίο, αυτό φέρνει πόνο. Παίρνει πόνο. Αγαπώ επί παραδείγματι, τι αγαπώ? Αγαπώ την επιστήμη. Μου λέει ο Θεός, ας την επιστήμη στην πάντα. Τράβα στο δρόμο σου. Αυτό το δρόμο θα ακολουθήσεις. Θα γίνεις ιεραπόστολος. Αυτό με ρημάζει εμένα. Να αφήσω κάτι που αγαπώ. Αγαπώ τη μάνα μου, τον πατέρα μου, το σπίτι μου, το χωριό μου, τη γωνιά μου. Αυτά πρέπει να τα αφήσω. Όταν είπε ο Χριστός σε εκείνον που του είπε, κύριε άφεση, να πάω, λέει, να θάψω τον πατέρα μου, ξέρω, άσε, λέει, τους νεκρούς θάψω τους αυτό νεκρούς, τι ακολούθηση. Αυτό τι κάνει? Εκεί είχε λόγους η καρδία του ανθρώπου, ο πατέρας του ήταν. Είχε λόγους η καρδία. Μα πατέρας μου, κύριε, άστα, έλα μαζί μου. Αυτό ρημάζει, προκαλεί πόνον για να αφήσει κανείς συνήθειες, αγαπημένες καταστάσεις, αγαπημένα πρόσωπα. Πλην όμως όλα αυτά μέσα εις τον κόσμο να τα αφήσει για να γεννηθεί μέσα στην καρδιά του ο λόγος του Θεού, τότε αισθάνεται αυτό το πόνο, το ρήμαγμα, αυτή την δραματικότητα, την αντίδραση και την τήξη, το λιώσιμο των σπράχνων της καρδιάς. Αυτή την τήξη, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά έως ότου γεννηθεί ο λόγος του Θεού. Και άμα γεννηθεί, όπως και η γυναίκα άμα γεννήσει φεύγουν οι πόνοι, άμα γεννηθεί ο λόγος του Θεού, όλα αυτά πάνε και φεύγουν. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν θα με ενδιέφερε, αγαπώ τη μητέρα μου, αλλά όχι όπως θα με ρήμαζε πρώτα.
Αγαπώ τον πατέρα μου το ίδιο. Αγαπώ το σπίτι μου, το χωριό μου, την πατρίδα μου, τον τζάκι μου, τη γωνιά μου, τα πάντα. Αλλά όχι όπως πρώτα. Όλα τα βλέπω τώρα με νέο πρίσμα. Γιατί γεννήθηκε τώρα μέσα μου ο Χριστός. Αγαπητή μου, πέρασε η ώρα να με συγχωρείτε. Κλείνομαι όμως. Ο Απόστολος Παύλος, θέλοντας να διακρίνει αυτούς τους βαθμούς πνευματικότητος, αναφέρει τρεις κατηγορίες. Είναι ο ψυχικός άνθρωπος, ο σαρκικός άνθρωπος και ο πνευματικός άνθρωπος. Λέγει μάλιστα εις τους Κορινθίους, γράφει, «Και εγώ, αδελφοί, που κυβινήθην λαλήσε ημίνος πνευματικής, δεν μπόρεσα να σας μιλήσω σαν σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλός σαρκικής, αλλά σαν σε σαρκικούς ανθρώπους, ως νηπίης εν Χριστώ, σαν μωρά εν Χριστώ, σαν νήπια». Τι βλέπουμε εδώ? Ποιος είναι ο ψυχικός, ο σαρκικός και ο πνευματικός άνθρωπος? Ο ψυχικός είναι ο κατά σάρκα ζών και ακόμη δεν φωτίστηκε ο νους του δια του Αγίου Πνεύματος. Μένει με μία ένθιτο και ανθρωπίνη σύνεση. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει ιδέα περί Χριστού, ιδέα περί πνευματική ζωή, τίποτε. Ζει κατά φύση, θα λέγαμε. Ναι, ο άνθρωπος που λέμε, ποιος αυτός είναι καλός άνθρωπος. Προσέξτε εδώ, καλός άνθρωπος. Είναι αυτή η ένθιτη καλοσύνη που υπάρχει στον άνθρωπο. Αυτός είναι ο ψυχικός άνθρωπος. Μετά έρχεται ο σαρκικός. Ο σαρκικός είναι εκείνος ο οποίος ευαπτίστηκε. Ψυχικών θα βρείτε και τον μη βαπτισμένο κυρίως, ε. Τον μη βαπτισμένο άνθρωπο. Δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Ο σαρκικός βαπτίστηκε, ήκουσε κήρυγμα Χριστού, αλλά ακόμα δεν τελειοποιήθηκε, ενώ μπήκε σε κάποιο δρόμο πνευματικών, όμως έχει τόσο σαρκικά πράγματα στη ζωή του. Σαρκικό φρόνημα, σαρκική ζωή. Γι' αυτό λέει στους Κορινθίους ότι δεν μπορώ να σας μιλήσω σαν πνευματικούς ανθρώπους. Είσαστε ακόμη σαρκικοί άνθρωποι. Όταν του μιλάς στον λόγο για υψηλά πράγματα και σου λέει, τι θα φάμε